Σήμα κινδύνου εκπέμπει το κτίριο του ΕΠΑΛ Κιλκής. Το Νοέμβριο του 2016, λόγω έντονης σεισμικής δραστηριότητας, το κτηριακό συγκρότημα που στέγαζε το δεύτερο ΕΠΑΛ και το δημόσιο ΙΕΚ εμφάνισε σημάδια σοβαρών βλαβών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη στατική επάρκεια των κτιρίων. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κιλκής, τον Απρίλιο του 2017, τα κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα και επικίνδυνα. Ερώτηση για το θέμα κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ο βουλευτής Κιλκής Γιώργος Γιοργαντάς. Υπάρχει ένα κτηριακό συγκρότημα στατικής, το οποίο στεγάζονταν τουλάχιστον το δεύτερο ΕΠΑΛ του Κιλκής, αλλά και το ΙΕΚ του Κιλκής, το δημόσιο ΙΕΚ του Κιλκής. Εκεί λοιπόν, μετά από τη σεισμική δραστηριότητα, η οποία υπήρχε τον προηγούμενο Νοέμβριο στο νομό Κιλκής, εμφανίστηκαν σημάδια τα οποία έθεταν ερωτηματικά για την στατική επάρκεια ενός κτηρίου. Ενός κτηρίου από τα δύο, να πω, τα δύο μεγάλα κτίρια που υπάρχουν. Έγινε μια αυτοψία από την υπηρεσία, από μια αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κιλκής, η οποία έτσι υπέβαλε μια τεχνική έκθεση, σύμφωνα με την οποία η τεχνική έκθεση είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα και τα δύο κτίρια, το ένα περισσότερο, αλλά με το βάση την έκθεση αυτή έπρεπε να απαγορευτεί και η διέλευση και του περιβάλλοντα χώρου ανάμεσα στα συγκροτήματα τα κτηριακά, ακριβώς επειδή λόγω του κινδύνου να καταπέσει κάτι επάνω στους διερχόμενους. Με βάση αυτή την απόφαση απομακρύνθηκαν από το ένα κτίριο, το ένα κτίριο σταμάτησε να λειτουργεί τελείως. Οι μαθητές λοιπόν του ΕΠΑΛ μεταφέρονται, είναι διάσπαρτοι στην πόλη του Κιλκής για να κάνουν τα μαθήματά τους. Αλλά παραμένει το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, ότι δεν μπορούν να κάνουν τα εργαστήριά τους. Τα εργαστήρια είναι στο κτίριο το οποίο έχει εγκαταλειφθεί. Οπότε, καταλαβαίνετε, ΕΠΑΛ χωρίς εργαστήρια τι σημαίνει. Δηλαδή, δεν γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως πρέπει. Και επίσης, στο κτίριο αυτό το οποίο χρησιμοποιείται για τα θεωρητικά μαθήματα το πρωί από τους μαθητές του ΕΠΑΛ και το απόγευμα από τους μαθητές του ΔΙΕΚ, είναι ένα κτίριο το οποίο έχει κρυφθεί επίσης ακατάλληλα. Ο κύριος Γιοργαντάς εκτιμά ότι είναι επίγουσα ανάγκη αποκατάσταση των κτηρίων και ρωτά τον Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί τόσο για την άμεση εξέβρεση χώρων για τη λειτουργία του δεύτερου ΕΠΑΛ και του δημόσιου ΙΕΚ, όσο και για την οριστική αποκατάσταση των κτηρίων. Περιμένοντας και αναμένοντας διαβεβαιώσεις αρμοδίων περί επίλυσης τουλάχιστον προσωρινής του ζητήματος, δεν έκανα κάποια ερώτηση το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς για να υπήρχαν υποσχέσεις για επίλυση του ζητήματος. Βλέποντας όμως ότι και με τη νέα χρονιά δεν υπήρξε επίλυση. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει από πέρσι το Μάρτιο. Βλέποντας από το Φεβρουάριο. Βλέποντας λοιπόν ότι δεν υπήρξε επίλυση φέτος, κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό, έτσι ώστε να έρθει στη Βουλή και διαζώσεις να απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τίθεται και τα οποία είναι συγκεκριμένα. Πρώτον, με την προσωρινή λύση, η οποία πρέπει να βρεθεί άμεσα. Και δεύτερον, με τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί οριστικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική διαδικασία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, πιστεύω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα συζητηθεί η επίκαιρη αυτή ερώτηση. Δικαίως οι μαθητές του ΕΠΑΛ ζητούν μια λύση. Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν εκεί πέρα θέλουν χρόνο. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή δουλειά, μελέτη, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα στατικής ανεπάρκειας των κτηρίων. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια προσωρινή λύση. Η προσωρινή λύση θα είναι είτε η μίσθωση ενός ιδιωτικού χώρου, είτε η εξέβρεση ενός δημοσίου χώρου, στον οποίο όμως να μπορούν να γίνουν και τα εργαστήρια και να μπορούν να βρίσκονται όλοι οι μαθητές και των δύο αυτών, και του ΕΠΑΛ και του ΔΙΕ. Γιατί αυτή τη στιγμή, κατά παρέκκληση της εισηγήσεως και της γνωματεύσεως, να το πω εγώ έτσι, της επιτροπής αυτής, χρησιμοποιείται το ένα κτίριο, ενώ δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται ούτε αυτό και βεβαίως δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται και ο περιβάλλον χώρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που προέκυψαν τα προβλήματα, οι μαθητές πραγματοποιούν κινητοποιήσεις προκειμένου να δοθεί λύση.